Καλημέρα κύριε Τρεβλέ. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τρεβλέ. Μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές πολύ σύντομα ποια είναι τα αιτήματά σας, γιατί κάνετε απεργία? Βεβαίως. Θα περίμενε κανείς μετά το έγκλημα που ζήσαμε πριν 1,5 χρόνο στα Τέμπη. Όλοι οι αρμόδιοι, τόσο το Υπουργείο, ο ΣΕ, αλλά και η Hellenic Train, θα είχαν πάρει το μήνυμα και θα είχαν δρομολογήσει στο διάστημα που ακολούθησε όλα εκείνα που είχαν αποκαλυφθεί ως έλλειψη και ως αναγκαιότητα, και τα έργα να ολοκληρωθούν και τα συστήματα ασφάλειας να λειτουργήσουν. Βεβαίως και το έμψυχο δυναμικό του σιδηροδρόμου να ενισχυθεί για να μπορεί μαζί με το τροχαίο υλικό που δεν εξυγχρονίστηκε να μπορεί να προσφέρει γρήγορες, σύγχρονες και ασφαλείς μετακινήσεις των επιβατών, και βεβαίως και να εξασφαλίσει και σε εμάς τους εργαζόμενους ασφαλείς συνθήκες εργασίας. 1,5 χρόνο όμως μετά βλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι αυτό όχι απλά δεν έχει συμβεί, αλλά αυτό που την εικόνα συνολικά που είχαμε και είδαμε, αντικρίσαμε όταν συζητούσαμε την περίοδο της τραγωδίας των Δεμπών, εξελίσσεται με έναν ραγδαίο και επικίνδυνο τρόπο και επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο. Άρα, αυτό κύριε Τρεβλέ, συγκεκριμένα, τι έχετε ζητήσει και δεν έχει γίνει μέσα αυτόν τον 1,5 χρόνο από την μεγάλη τραγωδία των Τεμπών? Ναι, βεβαίως. Να σας πω έτσι πολύ σύντομα, ναι, και συνοπτικά. Καταρχήν, ζητάμε να ολοκληρωθούν επιτέλους τα έργα, να λειτουργήσει το δίκτυο το οποίο είναι καταστραμμένο και ανενεργό. Ζητάμε να ανανεωθεί το τροχαίο υλικό το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο και είναι εξουθενωμένο γιατί είναι ελάχιστο. Χρησιμοποιείται διαρκώς στα δρομολόγια με αποτέλεσμα να συμβαίνουν όλες αυτές οι καθυστερήσεις, οι διακοπές και οι αμηχανίες στον δρόμο και οι επιβάτες να ταλαιπωρούνται. Και βεβαίως το δίκτυο που πάνω στο οποίο κινείται το τροχαίο υλικό να είναι ασφαλές, να είναι συντηρημένο και να μην συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία όλοι τις προηγούμενες μέρες ζήσαμε και βιώσαμε. Το προσωπικό που εργάζεται πάνω στα τρένα και που εξασφαλίζει, συντελεί και συμβάλλει στο να υπάρχει ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία στα τρένα από τη δική του πλευρά, διαρκώς μειώνεται, τόσο στον ΟΣΕ αλλά και στην Hellenic Train. Υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό. Και βεβαίως υπάρχει η παραβατικότητα και στη. Κύριε Τρεβλέ, να σας ρωτήσω κάτι. Η σύμβαση που έχει η Hellenic Train με τον ΟΣΕ δεν προβλέπει να εκτελεί όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχει σε ταχτά χρονικά διαστήματα? Ναι, αυτό μπορεί να προβλέπεται στις συμβάσεις, αλλά εμείς δεν βλέπουμε αυτό να γίνεται. Δεν βλέπουμε να γίνεται αυτό και αυτό. Άρα λοιπόν, έχουμε και παραβίαση της σύμβασης, την οποία κανείς δεν ελέγχει. Πάλι. Βέβαια. Μα με συγχωρείτε, οι οφειλές της πολιτείας και του ΟΣΕ βεβαίως, αλλά και της Hellenic Train είναι συγκεκριμένες. Και που τα χρονοδιαγράμματα είναι συγκεκριμένα. Τηρούνται, δεν τηρούνται. Εδώ ακριβώς πίσω μας είναι ένας σταθμός ο οποίος ξεκίνησε το 2005, τώρα είναι το 2024 και είναι εργοτάξιο. Η υπογειοποίηση που έπρεπε να τελειώσει το 2023 έχει φτάσει στο 33%. Αυτό δεν είναι μια συμβατική υποχρέωση? Υλοποιείται, δεν υλοποιείται? Ξέρεις, το τροχαίο υλικό δεν θα έπρεπε με βάση. Ξέρετε γιατί το λέμε, στο έγκλημα, στο έγκλημα των Τεμπών λέγαμε, δεν υλοποιήθηκε η σύμβαση, πώς τη λέγαμε αυτή? Η 717. Η 717. Μετά, άμα γίνει τώρα τίποτα στραβό και έχουμε πάλι καμιά τραγωδία, θα λέμε οι συμβάσεις που υπάρχουν γιατί δεν εφαρμόζονται. Ποιος ήταν υπεύθυνος να ζητήσει? Και θα λέμε τότε ποιος ήταν και θα ψάχνουμε και το πίσω, ίδιο πράγμα, κύριε Τρεβλέ. Καλά κάνετε και κάνετε κινητοποιήσεις, καλά δεν κάνετε και ακούγονται τα αιτήματά σας. Έχετε μιλήσει με το Υπουργείο, θα βρεθείτε με τον αρμόδιο Υπουργό, γιατί και πριν δύο μέρες βγήκε ο κύριος Σταϊκούρας και είπε η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά κενά. Έχετε προγραμματίσει μαζί του κάποια συνάντηση? Λίγο. Δηλώσεις από τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Οικονόμο έχουμε ακούσει πάρα πολλές. Το ίδιο και τα σχέδια, το ίδιο και οι συνεντεύξεις που δίνουν. Στην πράξη όμως δεν βλέπουμε να έχει προχωρήσει τίποτα. Το δίκτυο στη Θεσσαλία είναι ανενεργό. Το παράπλευρο επίσης. Δεν ξέρουμε, είναι άγνωστο πότε αυτό θα ανακτηθεί. Και δεν γίνεται το 2024 μετά από αυτό που έγινε στα Τέμπη να σήμερα να θεωρείται κανονικότητα ότι τα τρένα πρέπει να περνάνε με κόκκινο. Δεν υπάρχει σηματοδότηση, δεν υπάρχουν συστήματα ασφαλείας σε ένα μεγάλο μέρος. Δεν κλείνει αυτή η επικοινωνία. Ευχαριστούμε κύριε Τρεβλέ, ευχαριστούμε Βιργινία και σε σένα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ, ευχαριστώ και εγώ.